ψηφίσετε αυτό το νοσηστή που είναι εκτός υπηρεσίας, εκτός από το 51, θα το δείτε. Θα βάλω εσείς που μπορεί αυτό το νοσηστή που ή όχι. Ψηφίσουμε. Να το συζητήσουμε. Να ξέρω το δείτε.
Να μας εξηγήσει λίγο, κύριε Σουγιάννη. Με την υπαρμόνη 786 από το σημείο πρώτου του κυβερνήτου να συγκαταστήσει την συντροφούλη της εργασιάς, ζητάει από το Πρωθυπουργικό Συμβουλίο, μας ενημερώνει μάλλον ότι υπάρχει η παραδομή σαν έγραψη στην αίτησή της τη χρήση της λειτουργίας του καταστήματος Μανάκο, την ειδική συνεργική διάθεση των κρίμων υποδόμων σε επάρτηση Μανάκο, και παρακαλεί να εξεταστεί η αίτησή της για χρήση καταστήματος Παντοπολίου. Οπότε λοιπόν, όπως στην εισήγηση αναφέρεται η λέξη Μανάκο, παίρνει η λέξη Παντοπολίου. Και το θέμα που τίθεται προς ψήφιση είναι για την χρήση γενικής διάθεσης των κρίμων σε παράθεση Παντοπολίου. Θα ήθελα να ρωτήσω αυτό το κατάστημα που λέτε εδώ πέρα ότι βρίσκεται στην οδόρια του Παπαδοπουλίου, αν το λόγο του 4, λειτουργεί σήμερα αυτό το Παπαδοπουλίου, υπάρχει ή θα ανοίξει τώρα. Δεν το ξέρω αυτό. Είναι η δουλειά της Σιδηροπούλου. Αν θέλω να μιλάω στην κυρία Σιδηροπούλου, δεν θα ανοίξει. Καλησπέρα. Το μαγαζί λειτουργεί με χαρτικά και πολυπατικά. Και θα γίνει επέκταση. Και θα γίνει επέκταση. Και ζητάμε να μας δώσετε την άδεια για να πάρουμε παντοπολίο που το ζητάει και ο κόσμος. Γι' αυτό. Ευχαριστώ. Κάτι άλλο. Θα διάσω ότι τροποποίησα με το διάδειο του. Πείστε μας. Η άδεια του παντοπολίου δεν εγκρίνεται από το Επειδή η
δεν μπορούσαμε να δούμε ότι δεν μπορούμε να χορηγηθεί. Γι' αυτό επιλέγησαμε. Πάμε στην ψηφίση για τους όλους τα παιδιά. Κύριε Ζουλιάκης. Όχι. Κύριε Ζούμπας. Όχι. Κύριε Βίτσι. Όχι. Κύριε Σταλέλος. Όχι, γιατί δεν πληρούνται οι προποθέσεις. Όχι. Κύριε Παπαγιανόπουλος. Όχι. Κύριε Σκυλιανόπουλος. Εγώ θα δηλώσω παρόν. Κύριε Φιλιππούλου. Όχι κι εγώ. Κύριε Βασιλάκη. Όχι. Όχι κι εγώ. Δεν θα έχουμε ψηφίσει με 8 όχι για να πάρουν. Αριθμός 3 το 15. Είναι σε όλους γνωστό πως τα προβλήματα είναι αρκετά. Κάποια από αυτά αποτελούν αντικείμενο άμεσης επίλυσης και αναφέρομαι στα απλά αλλά καθημερινά θέματα και προβλήματα που απασχολούν τους συμπολίτες μας αλλά και εμάς τους ίδιους που βιώνουμε άλλωστε την ίδια πραγματικότητα. Με αυτές τις σκέψεις, φίλες και φίλοι, αγαπητές συναδέλφες και συνάδελφοι, θεωρώ πως είναι υποχρέωση όλων μας να συνδράμουμε προς μία και μόνη κατεύθυνση που οδηγεί στο καλό της πόλης μας. Είμαι βέβαιος πως με συλλογικό πνεύμα και διάθεση, απαλλαγμένη από μικροπολιτικές εκφράσεις και στάσεις, μπορούμε όλοι μαζί να γυρίσουμε σελίδα σε αυτόν τον τόπο και να σημάνουμε την έναρξη μιας νέας εποχής, με όραμα, φιλοδοξία και υλοποιήσιμα σχέδια και προγράμματα που θα δώσουν μια άλλη πνοή στην πόλη μας που το έχει τόση ανάγκη. Ξεκινάω με τους άξονες, τα μέτρα και τους στόχους του στρατηγικού σχεδίου. Οι άξονες είναι 4, που επιλέγονται από την υλοποίηση του οράματος του Δήμου μας και είναι άξονας πρώτος, περιβάλλον και ποιότητα ζωής, άξονας δεύτερος, κοινωνική ή πολιτική, υγεία, παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός, άξονας τρίτος, τοπική οικονομία και απασχόληση, άξονας τέταρτος, βελτίωση διοικητικής ικανότητας και της οικονομικής κατάστασης του Δήμου.
Άξονας πρώτος. Περιβάλλον και ποιότητα ζωής. Εδώ πέρα στον άξονα αυτό πάμε τώρα στα μέτρα. Φυσικό περιβάλλον. Στόχοι. Προστασία και διαχείριση φυσικών πόρων. Σύνταξη μελέτης και ανάπτυξη. Αξιοποίηση φυσικών τοπίων, περιβάλλοντος, κατασκευή μονοπατιών, σήμανση προβολή. 3. Αναπλήρωση των παραλίων. Ανάπλαση των παραλίων. Ανάπλαση του υγροβιότοπου της Αλλικής. Αποκατάσταση και ανάπλαση περιοχών. Καταπολέμηση λίπανση περιβάλλοντος. Κλείσιμο και αποκατάσταση χώρων παράνομης διάθεσης απορριμμάτων. Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Διαχείριση στερεών αποβλήτων. Προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών. Αντιμετώπιση πυρκαγιών δασών. Πολιτική προστασία. Βιοκλιματικός σχεδιασμός, ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτηρίων και κοινόχρηστων χώρων. Αξιοποίηση δάσους ΟΤΕ και μετατροπή.